Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο εδώ, The Upgrade, είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, σήμερα είπα να σας ανοίξω λίγο την κάμερα γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε έτσι. Πέρασαν αρκετά βίντεο, είδατε με το βίντεο με το Εύ. Είδατε το βίντεο με το i20. Ελπίζω να τα έχετε δει, όποιος δεν τα έχει δει θα τα βάλω εδώ να περνάνε για να τα δείτε, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Έρχονται δύο πολύ μεγάλα βίντεο, μπορεί και τρία, δεν ξέρω πώς θα βγούμε, θα δούμε, αλλά έρχονται κάτι καλά πράγματα. Απλά είπα να ανοίξω την κάμερα γιατί ήρθαν κάτι πράγματα που είχα παραγγείλει για το Γιάρης. Γιατί τι είχε γίνει? Το Γιάρης είχε ένα πρόβλημα. Αυτό το μεταξύ δεν το είχα δει όταν το είχα πάρει το αυτοκίνητο. Δεν δουλεύει το air conditioning. Εγώ το αυτοκίνητο το πήρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κάπου εκεί. Οπότε δεν δοκίμασα το air conditioning αν δουλεύει. Δεν το σκέφτηκα καν, να σου πω την αλήθεια. Και μετά που δοκίμασα να δούμε αν δουλεύει το καλοκαίρι το περσινό, δεν άνοιγε. Και τι γίνεται, δηλαδή πάταγε στο κουμπί και δεν φαινόταν σαν να μην δίνει καθόλου το μοτέρ. Αλλά πέρυσι κάτι έτυχε, πέραγε ο καιρός και τελικά δεν το κοιτάξαμε καθόλου, οπότε το άφησα έτσι. Και φέτος είπα να το κοιτάξω. Πάλι καλά, έχω φίλους που είναι ψυκτικοί, οπότε ξέρουν πάνω κάτω λίγο τα πράγματα, τι παίζει. Το πρώτο που φοβήθηκα αρχικά είναι ότι μήπως ήταν το μοτέρ, το air condition, το οποίο νομίζω κάνει κανένα 250. Οπότε αυτό ήταν ο μεγαλύτερος μου φόβος, μην είναι καμία βλακεία τέτοια και έχουμε κανένα θέμα εκεί και χρειάζεται ολόκληρο το μοτέρ, που θα ήταν πολύ άσχημο. Ή μετά μήπως ήταν μπροστά το ψυγιάκι που έχει για να πάρει, που είναι μπροστά από το ψυγείο το κανονικό, μήπως ήταν αυτό. Τελικά τι γινότανε, άναβε το κουμπί, αυτό ενδιάμεσα έχει σαν μια ασφάλεια η οποία ελέγχει τα υγρά και τα λοιπά που είναι του φρέων. Αυτό είχε χαλάσει και έδινε λάθος εντολή ουσιαστικά στο μοτέρ ουσιαστικά του air condition, με αποτέλεσμα να μην το δίνει, να μην την παίρνει μπροστά το μοτέρ. Οπότε πάλι καλά, πήγαμε να δούμε αν έχει φρέον. Είχε φρέον, αλλά είχε χάσει λίγο. Βάλαμε, ήταν κομπλέ από φρέον. Και μετά ψάξαμε λίγο να δούμε τι είναι. Και πάλι καλά, το ένα παλικάρι ο Γιάννης μπόρεσε και κατάλαβε τι είναι. Το έκανε ουσιαστικά, ένωσε τα. Βασικά έβγαλε εκτός την ασφάλεια αυτή και τα ένωσε απευθείας στα καλώδια. Και έτσι απευθείας έδωσε εντολή στο μοτέρ του εργοδότη να ξεκινήσει. Οπότε δούλευε κανονικά. Οπότε βγάζει κρύο κανονικά, μια χαρά τα πάντα. Απλά πρέπει να αλλάξει αυτός ο ροστάτ, νομίζω κάτι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πρέπει να αλλάξει αυτό, έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει σαν το air condition κανονικά και να μην έχει θέματα. Γιατί τώρα ναι μεν δουλεύει, αλλά αν τυχόν γίνει κάποιο θέμα με τα υγρά του φρέων, του αέριου, τι κατά είναι αυτά όλα μαζί που είναι μέσα, υπάρχει περίπτωση να χαλάσει το μοτέρ. Οπότε δεν θέλουμε να το ρισκάρουμε. Οπότε παράγγειλα αυτό να έρθει. Και αφού πήρα και καθαριστήρες, οπότε πάμε να σας τα δείξω κιόλας. Το βίντεο, να ξέρετε, δεν είναι χορηγούμενο από το Autodoc, απλά τυχαίνει τα παίρνω από εκεί. Το κουτί έχει έρθει εδώ και καμιά εβδομάδα, δεν θυμάμαι κι εγώ πότε. Όχι εβδομάδα, τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι, που το γυρίζω το βίντεο, είναι Τετάρτη. Ήρθε Δευτέρα. Δεν τα έχω ανοίξει για να τα δούμε μαζί. Πήρα αρχικά, φαίνεται, αυτά εδώ, τους ηλιοκαθαριστήρες, οι οποίοι είναι η Boss, η Aero Twin, είναι για το Γιάρης, είναι, νομίζω αυτή είναι για το Γιάρης. Έχω πάρει και για το Ibiza, δεν θυμάμαι ποιο από τους δύο είναι. Τέλος πάντων, ένας από τους δύο είναι για το Γιάρης, νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Τα έχει σετάκι, τις διαστάσεις ουσιαστικά που έχουν. Οπότε τα παίρνει και είναι κομπλέ, είναι έτοιμο να απευθύνεται το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ καλοί οι καθαριστήρες αυτοί. Τους είχα και στο δικό μου, στο Colt, ακόμα τους έχω. Τους έχω γύρω στα 5-6 χρόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα. Καθαρίζουν πολύ καλά. Βέβαια δεν είναι κατάλληλη εποχή νομίζω να τα βάλω τώρα, τώρα που είναι καλοκαίρι. Γιατί γενικά τώρα με τον ήλιο ψιλοστεγνώνουν. Για να δω πώς είναι. Κοιτάξτε εδώ συσκευασία. Χλίδα. Θα σας τα δείξω και από κοντινά να τα δείτε. Πάντως φαίνεται πολύ κομπλέ και στο δικό μου ήταν μια χαρά, πολύ,
Πολύ καλή δουλειά κάνουν. Νομίζω κάνουν γύρω στα 15-16 ευρώ από εκεί. Οπότε ένα είναι αυτό. Ήταν αυτό που σας είπα για το Ibiza. Και... α, και για το Yaris και πίσω. Γιατί του πίσω ουσιαστικά έχει καταστραφεί τελείως. Οπότε πήρα αυτό. Είχα πάρει μέχρι τώρα το μπράτσο το πίσω γιατί χρειαζόταν και εκείνο. Τώρα χρειάστηκε και το πίσω. Το πλαστικό ουσιαστικά που πιάνει. Για να δω. Είναι σκέτο. Α, είναι αυτό. Είναι έτσι. Σετάκι. Και κάπου εδώ πρέπει να είναι και ο αισθητήρας. Γιατί δεν είναι εδώ ο αισθητήρας. Όπου παιδιά χέστηκα, ήταν σε αυτό το κουτάκι, ήταν πολύ μικρός και δεν φαίνονταν καθόλου. Να σας δείξω λοιπόν πως είναι. Λοιπόν, ο αισθητήρας είναι αυτός εδώ. Αυτός είναι ο κωδικός. Το έχει και από εδώ. Φαίνεται, να το. Αμεστός. Ναι, κομπλέ. Λοιπόν, δείτε, είναι αυτό εδώ. Ουσιαστικά από πάνω παίρνει μια φύσα που είναι του ρεύματος. Εμείς αυτή κάναμε την παράκαμψη για να περάσει το ρεύμα απευθείας. Και από κάτω έχει αυτό σαν πλαστικό και μπαίνει απευθείας μέσα σε ένα μεταλλικό. Θα σας το δείξω αυτό, θα τα λογικά όταν το βάλουμε. Θα σας κάνω και ένα βιντεάκι εκεί που το βάζουμε, να το δείτε κιόλας. Και ο λόγος που το σκέφτηκα να σας το βάλω και σαν βίντεο και όταν θα το φτιάξουμε είναι γιατί πολλοί έχουν πρόβλημα με το air condition. Κάποιες φορές δεν δουλεύει, μπορεί να μην δουλεύει πολύ καλά και δυστυχώς πλέον υπάρχουν πολύ καλοθελητές που κάνουν επισκευές σε air condition αυτοκινήτου ή που κάνουν συντήρηση και καλά και πηγαίνεις, κάνουν ότι βάζουν το μηχάνημα αυτό πάνω και έχει μια χαρά δουλεύει το air condition και δεν κάνουν τίποτα, απλά βάζουν αυτό το φιλτράκι μέσα και πληρώνεις 50-60 ευρώ. Οπότε να έχετε το νου σας, γενικά ψάξτε το λίγο, αν τυχόν δεν δουλεύει καλά, δείτε δηλαδή τα φίλτρα του air condition, αν είναι τα φίλτρα του αέρα που είναι μέσα της καμπίνας, μήπως είναι γεμάτα με φύλλα και τέτοια και δεν βγαίνει σωστά ο αέρας. Δείτε γενικά πρώτα, ψάξτε το λίγο, μην πάτε απευθείας έτσι και γίνει και σας κλέψουν χωρίς λόγο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εννοείται και επαγγελματίες που εντάξει το κοιτάνε και θα το κάνουν κανονικά, αλλά δυστυχώς πλέον υπάρχουν και αυτά αρκετά. Λοιπόν, οπότε αυτά. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Εν τω μεταξύ είναι πολύ μικρό το βίντεο, έτσι. Μπαμ. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι των The Upgrades να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας. Α, και σύντομα έχετε μια ανακοίνωση μεγάλη. Τώρα, αν είναι σήμερα ή Τετάρτη. Λογικά τη Δευτέρα μπορεί να είναι η ανακοίνωση. Θα δούμε, θα σας πω. Αν θα βγει ανακοίνωση, μπορεί να μην βγει και καθόλου. Και να το δείτε μπαμ έτσι να πέσει ή να σκάσει πολύ άσχημα. Ήταν ωραίο αυτό που θα κάνουμε και πιστεύω ότι. Εγώ τουλάχιστον στο ελληνικό YouTube δεν το έχω ξαναδεί. Πιστεύω θα είναι ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτά. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι του The Upgrades να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας!